Εσείς βλέπετε πολιτική ευθύνη, κύριε Καραθανασόπουλε, πίσω από αυτά τα επεισόδια? Και κυρίως αν υπάρχει κάτι οργανωμένο, κύριε Καραθανασόπουλε. Εμείς θεωρούμε ότι έχει η κυβέρνηση ακέραια την ευθύνη του κλίματος βίας και αυταρχισμού. Και αυτό το κλίμα βίας και αυταρχισμού πάει χέρι-χέρι με την αντιλαϊκή πολιτική η οποία κλιμακώνεται. Και το λέμε αυτό γιατί τα επεισόδια τα οποία έγιναν στη Νέα Σμύρνη έχουν ξανασυμβεί και στο παρελθόν και αλλού. Είναι μια απρόκλητη αστυνομική βία και μάλιστα η κυβέρνηση καλύπτει και το χαφιεδισμό ο οποίος αναπτύχθηκε και με τη τοποθέτηση του κυρίου Κυρανάκη. Γιατί εδώ πέρα προκύπτουν αλλά ερωτήματα. Αυτό σε τι τη βοηθάει την κυβέρνηση, κύριε Καρθανασόπουλε? Αν υποθέσουμε ότι ισχύει αυτό που λέτε, σε τι τη βοηθάει? Ίσα πλήττεται η κυβέρνηση από αυτό που λέτε. Τι νόημα έχει? Καταρχάς η κυβέρνηση δεν καταδίκασε τίποτα. Πώς το καταδίκασε? Ούτε τον κύριο Κυρανάκη για αυτό το οποίο έκανε. Και εδώ τα ερωτήματα που προκύπτουν. Πού τα βρήκε τον κύριο Κυρανάκη? Πού τα βρήκε? Νόμιμα μίλησε ο κύριος Κυρανάκης. Νόμιμα μίλησε, δίνοντας την δημοσιότητα στοιχεία. Με ποια δικαιολογία? Το πρόσωπο που βγάλατε, κύριε Σβέρκο, το πρόσωπο. Ρε παιδιά, μίλατε μεταξύ σας ενώ μιλάτε στους καθάσεις. Κύριε Σβέρκο, ελάτε. Παιδιά, μη μιλάτε, σεβαστείτε τον άνθρωπο. Είναι αγένεια αυτό. Σταμάτα. Είναι παράλογο αυτό το πράγμα? Είναι παράνομο? Αγένεια είναι. Τι είναι να μιλάς πάνω στον άλλο? Αγένεια είναι να δέρουν έναν άνθρωπο. Νίκο, και να ακούμε τον πλεύρη. Νίκο, μου τα είπες. Ρε Νίκο, σε παρακαλώ, τα είπες αυτά. Μιλάει ο κύριος Καραθανασόπουλος. Μπορώ και εγώ μόνο να υπερασπιστώ τον εαυτό μου για αυτά τα οποία λέω. Ελάτε. Άρα λοιπόν είναι δεδομένο αυτό, ένα. Δεύτερον, έχει καλλιεργήσει αυτό το κλίμα αυταρχισμού. Για να μπορέσει τι να διαμορφώσει? Να διαμορφώσει το φόβο στον κόσμο. Και για να κλειστεί στο σπίτι. Και από την άλλη τη μεριά να μπορέσουν πολύ πιο εύκολα να υλοποιηθούν οι αντιλαϊκές τις πολιτικές. Και το τρίτο στοιχείο το οποίο βλέπουμε είναι ότι προσπαθεί να μεταφέρει τον μπαλάκι των τεράστιων ευθυνών, των εγκληματικών ευθυνών που για τη διαχείριση της υγείας, στην ατομική ευθύνη του καθένα. Λοιπόν, όταν τη στιγμή μπάμπι... που έχει καταρρεύσει το δημόσιο σύστημα υγείας, δεν προχωρεί στην επίταξη. Χωρίς αποζημίωση του ιδιωτικού τομέα, διαμορφώνοντας αυτές τις καταστάσεις. Μπάμπη, πάντως σήμερα έχουμε νέο κάλεσμα στις 6. Κύριε Πλεύρη, δεν είναι το λόγο. Με αποζημίωση. Αυτό είναι επίταξη, με αποζημίωση. Και κάνετε και παζάρια το πότε θα μπουν και ποια θα μπουν. Επειδή έχουμε και νέο κομμουνισμό. Εδώ του πάμε και εδώ του χτυπάμε και στην πλάτη. Ποιος χαρατομήθηκε, ρε Νικό? Ότι η τρομοκρατία πάει χέρι-χέρι με την αντιλαϊκή πολιτική. Και σε αυτό κατέβηκαν όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά στη χώρα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ίδια περιστατικά βλέπουμε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, αποτελεί πρόκληση στάση της κυβέρνησης απέναντι στην πανδημία και ο τρόπος διαχείρισής της. Ένα χρόνο τώρα, επί της ουσίας, δεν έχει πάρει μέτρα θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Ένα. Δεύτερον, αφήνει ανεξέλεκτη την κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία αποτελούν και τον πυρήνα υπερμετάδοσης της πανδημίας. Τρίτον, κλείνουμε, κύριε αφήνει σε ασυδοσία τα μεγάλους επιχειρησιακούς χώρους. Κύριε, και ταυτόχρονα κουνάει το χέρι στον κόσμο ο οποίος εν ώρα πανδημίας η κυβέρνηση το στέλνει στο σπίτι του, του κλείνει το μαγαζί του. Κουνάει το χέρι ότι αυτός δεν πρέπει να αντιδράσει για να υπάρχει. Σας ευχαριστούμε όλους, παιδιά. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα τα βρει μπροστά της η κυβέρνηση και η οργανωμένη απειθαρχία θα ο κύριος Καραθανασόπουλος στήριξε τη δράση τη συζήτηση. Οργανωμένη απειθαρχία, ακούω, κύριε Καραθανασόπουλε. Αυτό λέτε? Βεβαίως. Το ΚΚΠ από την πρώτη στιγμή το δήλωσε αυτό. Άρα την πανδημία, τι κόπτεστε για την πανδημία όταν ζητάτε οργανωμένη απειθαρχία? Και με τις συμβολικές εκδηλώσεις και αντιπροσωπευμένες διαδηλώσεις στα πλαίσια της πανδημίας.